Εγκλωβισμένο στην Κρήτη είναι εδώ και εβδομάδε ένα ομογενή από τον Καναδά. Ο κύριο Σοφοκλή Ρασούλη, που είναι βουλευτή στον Καναδά και ταυτόχρονα πρόεδρο τη Παγκρήτια Ένωση, με αγωνία και αγανάκτηση προσπαθεί να καταλάβει για ποιο λόγο δεν μπορεί όχι να μεταφέρει χρήματα στο εξωτερικό, αλλά να φέρει από το εξωτερικό τα χρήματά του στην Ελλάδα, αφού όπω εξηγεί όλο αυτό το διάστημα που είναι στη χώρα, παρά τι δεσμεύσει από την πρεσβεία στον Καναδά, καθημερινά ναι, μεν μπορεί να κάνει αναλήψει ποσών, όχι όμω ελεύθερα, αφού και ο ίδιο υπόκειται στο καθεστώ του Capital Control. Οι κάρτε οποίε βλέπετε έχουν αρκετά χρήματα μέσα. Κοιτάξτε και εδώ, σήμερα το πρωί προσεπάθησα να βγάλω λεφτά βάσει του νόμου, ότι μπορούμε να σηκώσουμε οτιδήποτε, μου έδωσε 200 ευρώ και πήγα σε τέσσερις τραπέζες. Ο πρέσβης μας διαβεβαιώσε ότι μετρητά ή από κάρτες credit card που λέμε εμείς, μπορείς να σηκώσεις όσα θέλεις. Δυστυχώς είναι ψεύδος. Δεν μπορεί να σηκώσει. Μα βάζουν στην κατηγορία του Έλληνα πολίτη. Και εδώ είναι το σφάλμα τη ελληνική κυβερνήσεω. Εμεί εισάγουμε συνάλλαγμα στην Ελλάδα. Έχει κέρδος η πατρίδα Ελλάδα. Δεν έχει χασούρα. Και γιατί μα το κάνουν αυτό. Οι κάρτε που έχει στα χέρια του και αντιστοιχούν σε καταθέσει του σε τράπεζε του Καναδά που ζει μόνιμα, όπω εξηγεί όλε αυτέ τι ημέρε που βρίσκεται στην Ελλάδα, αρκούν μόνο για να καλύψει μερικέ από τι ανάγκε που αντιμετωπίζει. Όχι όμω τι πιο σημαντικέ. Αφού ο ίδιο που ήρθε στην Ελλάδα για να στηρίξει τον αδερφό του, ο οποίο δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, σκέφτεται ότι αν χρειαστεί να έχει περισσότερα χρήματα για να τακτοποιήσει υποχρεώσει που θα προκύψουν, δυστυχώ δεν θα τα καταφέρει. Έχω σοβαρό πρόβλημα με τον αδελφό μου. Δυστυχώ θα μου φύγει. Και αυτή τη στιγμή πονώ διότι ενώ θέλω να φερθώ σαν αδελφός προς αδελφό με τιμή θα φερθώ ως ζητιάνος διότι ενώ έχω τα χρήματά μου σε μετρητά χιλιάδες δολάρια και στις κάρτες όπως σας είπα στις Visa Card και δεν μπορούμε να σηκώσουμε. Σο, so, η ελληνική κυβέρνηση ψεύδεται. Για το σύνθετο θέμα που αντιμετωπίζουν ομογενεί αλλά και επισκέπτε του νησιού, που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στι καταθέσει του πέραν του ορίου ανάληψη, αν και δεν σχετίζονται με ελληνικέ τράπεζε και λογαριασμού, ερώτησε στη Βουλή Εκανοβουλευτή Ηρακλείου του Πασόκ Βασίλη Κεγκέρογλου, ο οποίο διευκρίνησε ότι. Πρέπει να δοθεί λύση στο πρόβλημα και να πάψουν να είναι εγκλωβισμένοι οι απόδημοι Έλληνε που έχουν ταξιδέψει και φέτο στην πατρίδα ώστε να μπορέσουν και πάλι. Να έχουν τη δυνατότητα μετατροπή των χρημάτων των χωρών από όπου έρχονται σε ευρώ χωρί κανένα πρόβλημα. Δεν μπορούν να πάρουν περισσότερα, του το λέγανε όμω ότι πρέπει να κρατάτε μετρητά. Τώρα τι να κάνουμε. Εντάξει, υπάρχει ένα capital control, σιγά σιγά θα διορθωθεί πιστεύω. Έχοντα πάντω διανύσει μεγάλε αποστάσει στον πολιτικό στίβο του Καναδά, ο βουλευτή κύριο Σοφοκλή Ρασούλη από την Κρήτη έστειλε μήνυμα στήριξη όλων των ομογενών στου Έλληνε, αλλά και μήνυμα προ την κυβέρνηση να αντιμετωπίσει με οριμότητα και σοβαρότητα, όπω είπε, τι δύσκολε αυτέ καταστάσει, αλλά και την άσχημη εικόνα που δείχνει να έχει η χώρα μα το τελευταίο διάστημα προ τι χώρε του εξωτερικού. Έχουμε χάσει την αξιοπρέπειά μα και την αξιοπιστία μα βλέπουν στο εξωτερικό από ό,τι λαβαίνω τα email και οι συνεργάτες μου και αρωτούνε τι είναι αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Και μας κάνουν καλικατούρες όπως λέμε εδώ πέρα ελληνικά σαν τον Καραγκιόζη.